Φιλοπέφτοντας, αντιστάθηκες γλυκά στη βαρύτητα. Σύννεφα δύσης, άμυστη υπάλληλη του απρόβλεπτου. Αγριόχορτα σκυφτά στις ράγες τρένου. Ποιον περιμένουν. Να, κάτι τέτοιο είναι το χαϊκού. Μια στιγμιαία φωτογραφία, ένα ξάφνιασμα του νου, ένα σταμάτημα της συνηθισμένης σκέψης και ένα ερώτημα που δεν ζητά απάντηση, αλλά ζητά τη συμμετοχή μας, να είμαστε παρόν. Είναι μια τέχνη που ανήκει στα επιγράμματα, όπως το βλέπουμε και στην αρχαία Ελλάδα. Φυσικά προέρχεται από την Ιαπωνία και από την παράδοση του Ζεν. Έχουν μια κρυμμένη πειθαρχία, γιατί αποτελούνται από τρίστιχα, 17 συλλαβών, 5 ο πρώτος στίχος, 7 συλλαβές ο δεύτερος, 5 ο τρίτος. Άρα όλο μαζί, ενώ έχει 9 πειθαρχία, ζητά μέσα σε αυτό το κλειστό σχήμα την απελευθέρωσή μας. Να αφαιθούμε στο συμβάν, να ζήσουμε ακαριαία το παρόν. Όταν αρχίζεις το ταξίδι με τις λέξεις, ποτέ μη βγάζεις εισιτήριο μετεπιστροφής. Ζούμε για όσα δεν έχουμε ακόμα και για όσα χάσαμε οριστικά. Να, ένας ενηγματισμός από το δεύτερο μέρος του βιβλίου, που αποτελείται από ενηγματισμούς, μικρές, σύντομες φράσεις που ουσιαστικά δεν απαντούν, μεγαλώνουν τις απορίες μας. Πολλοί με έχουν ρωτήσει για τον τίτλο «Άνευ αποδοχών». Καταρχήν, θεωρώ πως τίποτα δεν μας ανήκει, οπότε καμία αποδοχή δεν είναι δικιά μας. Μας ανήκει η ίδια η ζωή και το αυτεξούσιο της κάθε στιγμής. Ήθελα οι στίχοι να είναι συμπυκνωμένοι, γι' αυτό χρησιμοποίησα τη φόρμα χαϊκού, ώστε με έναν ακαριαίο τρόπο να πάρω μια συνέντευξη από την ίδια την πόλη μου, από τη ζωή, από την καθημερινότητα μες στην οποία ζούμε και να την επιστρέψω πάλι στην πόλη. Αναπόσπαστο μέρος του βιβλίου είναι βέβαια η εικονογράφηση που έχει γίνει από τον ζωγράφο Λοΐζο Λοΐζου και ουσιαστικά δεν είναι μια εικονοποίηση των στίχων, αλλά είναι ένα καινούριο έργο τέχνης που συνδιαλέγεται συνεχώς με τους στίχους. Ουσιαστικά σε κάθε σελίδα δημιουργείται ένα καινούριο τρίτο έργο που είναι ο συνδυασμός της εικόνας, του στίχου και αυτό που ο αναγνώστης, καθώς διαβάζει το βιβλίο, δημιουργεί με τη φαντασία του.